Έμφαση στην απασχόληση και όχι μόνο στην κατάρτιση δίνουν τα νέα προγράμματα του ΟΑΕΒ τη στιγμή που η ανεργία των νέων στην Ελλάδα αγγίζει το 47%. Η ανεργία αλλά και η εργασιακή επισφάλεια που μπορεί να περιλαμβάνει μαύρη και αδήλωτη εργασία αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος ό,τι αφορά την απασχόληση των νέων στην Ελλάδα του σήμερα. Δεν είναι μόνο τους απλώς να βρεις δουλειά, έχουν πολύ μεγάλη σημασία και οι όροι με τους οποίους... Ε, την όποια δουλειά. Δηλαδή, Πάρα πολλές θέσεις τετράωρες, οι οποίες, οι οποίες τελικά γίνονται οκτάωρες, άτυπα και πληρώνονται σαν τετράωρες. Αυτό αν βρεις ή εναλλακτικά βρίσκεις και δεν πληρώνεσαι. Ο ΑΕΔ με τα προγράμματά του στοχεύει στην απόκτηση τη πρώτη εργασιακή εμπειρία των νέων με την επιδότηση τετράμινη πρακτική άσκηση και τη δημιουργία αντίστοιχων θέσεων εργασία. Εκπονεί επίση προγράμματα για νέου που έχουν χαμηλά εκπαιδευτικά εφόδια με έμφαση στην απασχόληση, ενώ το επόμενο διάστημα θα μπει σε εφαρμογή ένα νέο πρόγραμμα που αφορά στην επιχειρηματικότητα των νέων. Η καινοτομία είναι ότι θα δώσουμε έμφαση στην προετοιμασία των επιχειρηματικών σχεδίων, δηλαδή θα βοηθήσουμε του νέου για τη δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου. Θα είναι προγράμματα που θα κάνει ο ΑΕΒ μαζί με του κοινωνικού εταίρου και μέντορε, οι οποίοι θα υποδειχθούν από του κοινωνικού εταίρου. Μετά την προετοιμασία των επιχειρηματικών σχεδίων, θα υποβληθούν τα επιχειρηματικά σχέδια και θα αξιολογηθούν μαζί με άλλα επιχειρηματικά σχέδια, για να δούμε ποια θα επιλεγούν για χρηματοδότηση και θα υπάρχει στήριξη με μέντορε κατά τα πρώτα στάδια τη λειτουργία τη επιχείρηση. Ωστε να μπορέσουμε να έχουμε βιώσιμε επιχειρήσει ε, από νέου. Τα εργασιακά ζητήματα των νέων ήταν το αντικείμενο εκδήλωση που διοργάνωσε η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου εν ώψη του Ιδρυτικού Συνεδρίου τη Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το τριήμερο 6 με 9 Απριλίου.